Πάμε να, Πάμε. Πάμε, να Πάμε να κάτσουμε. Πάμε να κάτσουμε να συναντήσουμε του καλεσμένου μα ε, για να μιλήσουμε για βασικά θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Ποιοι είναι μαζί μα. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μα ο κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, συνδικαλιστή του Καλημέρα, ευχαριστούμε σημερα. που είστε καλά. εδώ μαζί μα. Και στο Skype μα θα συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρο. Καλημέρα, Φραγκά. κυρία Φραγκάκη, και σε εσά. Καλημέρα, κύριε Φραγκάκη. Να καλά, ευχαριστούμε. Κυρία είστε στην Φραγκά, ιδιαίτερη πατρίδα στην κορώνη. Ε, εδώ είμαι, ναι. Να... Και έχετε και πολλά χαιρετίσματα, κύριε Υποφάτη, από όλου. Όπου και να πάμε, για εσά μιλάνε. Στην να, είστε Κορώνη, καλά, να είστε καλά, κύριε Φραγκάκη. Αφού είστε, αφού είστε, κυρία όπως... Φραγκάκη στην Κορώνη, θέλω να μου πείτε και το τι γίνεται στο Βαρβουτσί, πόσο ωραία τρώτε και το τι Α, τρώτε, γιατί τον ακούω κάθε <laughs> μέρα. <laughs> και αλήθεια είναι σημασταν... ότι θέλω να τον <laughs> και επισκεφτώ. Και πάλι, <laughs> 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 και πάλι <laughs> για τον Νίκο συζητάγαμε. Τι γίνεται, δεν τον συζητάγαμε. Θέλω να στείλετε φωτογραφία την ποικιλία αξίζει τον κόπο πραγματικά. Θα ναι, τη στείλω, πολύ θα τη στείλω βέβαια. Να Αν και διάβρι. την ανεβάσαμε χθε. Ανέβηκε, και... <laughs> <θα τσάξουμε. laughs> να την ψάξουμε. Θα την ψάξουμε ε, λοιπόν, λοιπόν αμέσως μετά στο διάλειμμα. <laughs> ναι, ναι. λοιπόν, να περνάτε όμορφα. Ε, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε <laughs> από <laughs> πού... Ε, ήθελες ερώτηση. Αρτεμής, Να ξεκινήσει. Να ξεκινήσουμε ναι. από τον κύριο Μπαλάσκη, ναι. γιατί έχουμε τα δεδομένα στον Εύρο. Mm. Να μα πείτε λιγάκι το πού βρισκόμαστε, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Εύρο. Είχαμε του 38 μετανάστε, όλο αυτό το αλαλούμ που προκλήθηκε κάποιε μέρε στι τουρκικέ όχθε. Μετά άλλαξαν συντεταγμένε 4 χιλιόμετρα, έφτασαν σε ελληνικό έδαφο και τώρα έχουμε ΜΚΟ που καταγγέλνουν ότι οι 40 μετανάστε είναι σε άλλη νησίδα, σε τουρκικό έδαφο. Mm. Τι mm. γίνεται εκεί. Πρώτα απ' όλα να πω στην κυρία Φραγκάκη ότι είμαι πάρα πολύ λυπημένο, κυρία Φραγκάκη, διότι δεν έχω μπάρπα στην κορώνη. Ναι. <laughs> Θα ήθελα πάρα πολύ. Εμεί ευτυχώ έχουμε. <laughs> ευτυχώ. Θα ήθελα πάρα πολύ, πιστέψτε να πω. Και πέρα, ξέρετε ότι το θέμα στον Εύρο ε, έχει ξεφύγει από όλε τι διαστάσει του και έχει αναχθεί σε πολιτικό θέμα. Πράγμα το οποίο εγώ δεν θέλω και δεν μπορώ να σχολιάσω, διότι είμαι εν ενεργεία αστυνομικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό που είπε και ο πρόεδρο των συνοριοφυλάκων, Φυλάκων: Ότι οι δικέ μα δυνάμει, οι αστυνομικέ δυνάμει, ιδιαίτερα οι σύνοριοφύλακε, είναι παραταγμένοι κανονικά. Ναι. Και σε όλη τη θερμή σεζόν στον Εύρο, όπου από ό,τι βλέπουμε, οι Τούρκοι προσπαθούν παντιοτρόπω να δημιουργήσουν προβλήματα για τελείω διαφορετικού λόγου. Ε, στην περίπτωση των ε, ανθρώπων οι οποίοι ήταν στην ισίδα απεδείχθη ότι ήταν ε, μετανάστες, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι Σύριοι και οι οποίοι ήθελαν ένα καλύτερο μέλλον, διότι η χώρα του αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Ζούσαν όμω αρκετό μεγάλο διάστημα στην στη Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Είχαν δουλειέ. Αυτοίραν ναι. ε, ε, δια ε... τη βία του, πήγαν στην Ανδρία. Και οι καταγγελίε οι οποίε όμω μα κάνουν είναι πάρα πολύ σοβαρέ, διότι οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται και εργαλειοποιούν το γεγονό των μεταναστών για να μπορέσουν να παίξουν τα δικά του πολιτικά παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ξέρουν όλοι οι Έλληνε ότι εμεί ασφαλίζουμε τον Ευρώ, ότι σε όλη τη συνοριακή γραμμή από άκρη σ' άκρη στον Εύρο υπάρχει αστυνομία, υπάρχει σοβαρό πλέγμα ε, αστυνομικών, ε, άλλων ανθρώπων οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες και συνεχώς επιτηρούμε όλο τον Εύρο. Ε, από και πέρα ξέρετε ότι εμείς δεν θα εμπλακούμε ποτέ σαν φοβάστε, αστυνομία φοβάστε, σε πολιτικά παιχνίδια. Φοβάστε ότι αν θα επέμβετε σε μια περιοχή που είναι επί τη ουσία, γκριζαρισμένη. Αυτές οι νησίδε πότε είναι ελληνικέ, πότε είναι τουρκικέ. Αν τα πάνε... Έλληνε αστυνομικοί φοβάστε ότι μπορεί να βρεθούν να αντιμετωπί όπω είχαν βρεθεί εκείνα τα δύο παλικάρια που συνελήφθησαν στο τουρκικό έδαφο, γιατί κάνανε λάθο και περάσαν δέκα βήματα πριν. Να σα πω ότι δεν θέλουμε. Εμεί δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση αστυνομική φύσεω με μετανάστε ή πρόσφυγε και να γκριζάρουμε κάποια μέρη τα οποία θα αποτελέσουν μετέπειτα πολιτικό πρόβλημα για τι πολιτικέ αρχέ τη χώρα, όλε τι πολιτικέ αρχέ και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση και όλου του πολιτικού. Διότι εδώ τα παιχνίδια παίζονται ει βάρο τη Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, και όχι κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών. Mm. Εν πάση περιπτώσει, εμεί θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην κάνουμε το λάθο. Διότι ε, οι Τούρκοι αν χρησιμοποιήσουν και συνεχίσουν να εργαλουποιούν τον Εύρο σαφώς ακόμα και από έναν απλό αστιφύλακα θα περίμενα να κάνει ένα λάθος έτσι ούτως ώστε ενδεχομένως να δοθεί, να δοθεί μια αφορμή Με να, 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 να την τυναχτεί μια πύριδη ταποθήκη στον αέρα. Ναι. Αυτό είναι το οποίο ε, λέμε στους αστυνομικούς μας, στον Εύρο τους προτρέπουμε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και βεβαιώς σε κάθε περίπτωση τώρα, και αυτό είναι και επιτακτική ανάγκη πλέον, να ενημερώνουν για οτιδήποτε διαπιστώνουν ε, όσον αφορά μετανάστες στον Εύρο, ιδιαίτερα όταν είναι σε κάποια σημεία τα οποία ε, χρήζουν ενημέρωση Μέχρισμα. σε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, να πάμε και στην κυρία Φραγκάκη. Κυρία Φραγκάκη, έχουμε δει από το πρωί δυστυχώ πάρα πολλέ ειδήσει. Ε, οι οποίε έρχονται από το αστυνομικό δελτίο, όπω σα κύριε Μπαλάσκα, ε, Πάντα από το φλούσιο Δυστυχώ, ναι. Ε, έχουμε μία υπόθεση, revenge porn. έχουμε μία καταγγελία μία 36χρονη ε, για κακοποίηση από το σύζυγό τη στα χανιά. Τη βίαζε επί 19 χρόνια. Ε, με όλο αυτό το πλαίσιο, τι πρέπει να γίνει, είστε και νομικός... Ε, αναμένουμε και αυστηροποίηση ε, για την έμφυλη βία. Πού βρισκόμαστε, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε τόσα πολλά τέτοια περιστατικά. Πράγματι, βλέπουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Η έμφυλη βία φαίνεται ότι πλέον έχει μία αυξητική πλέον πορεία στη χώρα μας. Ε, κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει να το συζητάμε τα τελευταία χρόνια... Αν και ήδη από το 2013 και βάσει των στοιχείων που έχουμε, έχουν αυξηθεί τόσο τα εγκλήματα κατά το γυναικό και ιδιαίτερα οι γυναικοκτονίε. Ένα όρο οποίο αρχίσαμε να μιλάμε το 2018 με την τραγική υπόθεση της Ελένη στο Παλούδι. Όμω δυστυχώ οι κακοποιητικέ συμπεριφορέ κατά των γυναικών είναι πάρα πολλέ και σε όλε τι μορφέ όπως αναφέρεται, των εγκλημάτων. Είτε μιλάμε για μια ενδοοικογενειακή βία, είτε συζητάμε για την ανθρωποκτονία ή τη γυναικοκτονία, όπως πολύ θέλουμε κάποια στιγμή να θεσμοθετηθεί και υπάρχουν θε... πολύ θετικά βήματα προς, προς αυτό. Ε, βεβαίως δεν πιστεύω ότι μόνο αν υπάρξει μια αυστεροποίηση των ποινών θα δούμε κάτι καλύτερο και κάποια ουσιαστική μειωτική θα έλεγα, πορεία όλων αυτών των εγκλημάτων. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι αυτό που κάνετε εσείς η ενημέρωση των γυναικών, ναι. γιατί μιλάμε για γυναίκες οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι οικονομικά αδύναμες, γυναίκες οι οποίες είναι και κοινωνικά αδύναμες, δεν έχουν το στένος και τη δύναμη να πάνε να καταγγείλουν στην αστυνομία αυτές τις πράξεις τις οποίες δέχονται καθημερινά τις εγκληματικές πράξεις. Αυτό είναι το σημαντικό, να καταφέρουν αποτέλεσμα... να βρουν τη δύναμη να φτάσουν σε αυτό το σημείο να μπορέσουν να το καταγγείλουν. Αυτό πρέπει να στηρίξουμε, αυτό. να του δώσουμε όθηση με από όλα αυτά δυστυχώς τα τραγικά που βλέπουμε. Και ήδη τις τελευταίες μέρες έχουμε δει τουλάχιστον δύο γυναίκες που έχουν προχωρήσει σε αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτέ οι γυναίκε θα σωθούν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Διότι όταν πάμε στα δικαστήρια, όταν παίρνουμε ασφαλιστικά μέτρα ε, και σε αυτή την περίπτωση ο θήτη νιώθει δεσμευμένο ή αν μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έχει ψυχιατρικά ζητήματα, εκεί μπορεί να δεχτεί μία θεραπεία από του κατάλληλου γιατρού ώστε να σωθεί ουσιαστικά και ο ίδιο αλλά και η γυναίκα βεβαίω. Αλλά ο φόβο. Yeah. Θα σα πω από την εμπειρία μου είναι <κυρίζω> το κύριο ρωτήσω, ναι. πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτέ οι γυναίκες. Κυρία Φραγκάκη, οποίες... αυτό θέλω να σα ρωτήσω. πόσο εσεί οι δικηγόροι που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή στο οικογενειακό δίκαιο τι περισσότερε φορέ μετά την αστυνομία, ίσω και πριν την αστυνομία. Δεν ξέρω, ε, 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 είστε στην πρώτη, στην πρώτη γραμμή. Είναι και το εύκολο τηλέφωνο αυτό. Πώ θα καταφέρετε να εντοπίσετε τι παραβατικέ αυτέ συμπεριφορέ, ότι πάει να ξεφύγει. Πάμε να συνεργαστούμε με τις αρχές, με τους κοινωνικού λειτουργούς με το Δήμο, με την αστυνομία. Εδώ υπάρχει θέμα. Δεν είναι ένα, μια λύση απλού οικογενειακού δικαίου. Πάμε, χωρίσαμε συνενετικά, ε, βγάλαμε τα παιδιά απ' έξω από την όλη ιστορία να υπάρχει πολιτισμός ε, Εδώ υπάρχουν ζητήματα. Πώ το αντιλαμβάνεστε, τι κάνατε. Το νομικό πλωστάσιο υφίσταται αυτή τη, Ωραία. τη στιγμή. Το, το ε, μπορούμε λέμε να ναι. ενεργοποιήσουμε όλε αυτέ τι δράσει που αναφέρετε, είτε να καταγγείλουμε το συμβάν, ακόμα και στην εισαγγελία ανηλίκων, όταν υπάρχουν παιδιά, Πάρα να πάρουμε προσταλή. ασφαλιστικά μέτρα, να φύγει η γυναίκα με τα παιδιά από το σπίτι και του συγκεκριμένου δράστη. Αυτό το θέμα. Πού θα πάει, Αν είναι αυτό είναι το, το θέμα. Αλλά μπορούμε να ζητήσουμε και τη μετοίκηση όπου θα φύγει ο δράστης ουσιαστικά από το σπίτι. Oh. Θα μένει η οικογένεια εκεί με τα παιδιά και την μητέρα, ώστε να έχουν ένα σπίτι. Στις περιπτώσεις που αναφέραμε που είναι οικονομικά ασθενή η μητέρα, που είναι πάρα πολύ. Και αν πολλές, το σπίτι ανήκει στον πατέρα, συγγνώμη. Αν ανήκει το σπίτι στον πατέρα, μπορούμε να ζητήσουμε τη μετήκηση. Ναι. Μπορούμε να ζητήσουμε τη μετήκηση και βεβαίως να μείνει εκεί η οικογένεια, η μητέρα με τα, παιδιά της, ε, ώστε να μην πληρώνει ενίκιο, έστω για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά και ο πατέρας βεβαίως θα πληρώνει, ε, ανεξαρτήτως το ότι είναι δράστης ενός τέτοιου ιδεχθές, θα λέγαμε, εγκλήματος, όπως είναι η κακοποίηση της μητέρας, αλλά και των ανηλίκων κατ' επέκταση, θα πληρώνει βεβαίως και Λάστε. διατροφή. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ε, υπάρχει η δυνατότητα οι γυναίκες αυτές να προστατευτούν. Θα πρέπει να πάρουν δύναμη μέσω από αυτό, διότι, Έτυα. πιστέψτε με, και οι εισαγγελεί, αλλά και οι δικαστές είναι ιδιαίτερα αυστηροί και δίκαιοι σε αυτές τις περιπτώσεις και είναι σίγουρο ότι θα βρουν προστασία. Το χειρότερο Κύριε είναι να σιωπούν και να μην κάνουν τίποτα, γιατί είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερο για τις ίδιες αλλά και για τα παιδιά τους. Πρέπει δηλαδή να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στο ότι στο σπίτι αυτό μένουν παιδιά, βλέπουν αυτέ τι καταστάσει και είναι μια, ένα είδο ψυχική και πολλέ φορέ και σωματική βία και για τα παιδιά. Ναι, και Άρα το αποτύπωμα που αφήνει και τα παιδιά. στα παιδιά, κυρία Φραγκάκη. Ένα σχόλιο και από εσά, κύριε Μπαλάσκα, για να κλείσουμε. Ωραία, κοιτάξτε, να δείτε η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το μητού, όλε οι γυναίκε οι οποίε έχουν κακοποιητέ και δέχονται κακοποιητική συμπεριφορά, αρχίζουν και μιλάνε. Γι' αυτό λοιπόν φαίνεται αυτό σαν. Αύξηση σαν αυξητική τάση. Ε, κατά ναι. βάση και ουσίαν από παλιά υπήρχε και παλιά υπήρχε πολύ περισσότερο από ό,τι υπάρχει τώρα. Απλά οι γυναίκες φοβόταν, ήταν ο κοινωνικός περίγυρος και, τα και δεν φοβόταν. Και φοβόταν και δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Τώρα μιλάνε. Έχουν ανοίξει το στόμα και μιλάνε και το καταγγέλνουν και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Και έτσι θα σωθούν πολλέ γυναίκε, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κακοποιητική συμπεριφορά στι γυναίκε έχει βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η βρισ... τα βρυσίδια, το δεύτερο είναι η σωματική επαφή, ένα τράβηγμα μαλλιών, ένα χαστούκι και μετά πάμε και καταλήγουμε στο τέλο σε γυναικοκτονία. Ναι. Διότι δώσε θάρρο στο χωριάτι να στο κρεβάτι. Ναι, θα πρέπει ναι. εδώ να πω κάτι άλλο όμω και νομίζω mm. ότι θα συμφωνήσουμε από κυρία και, και θα κλείσουμε έτσι. Θα πρέπει. Όταν μια γυναίκα έχει κακοποιηθεί και έχει τα παιδιά τη και την οικογένειά τη, mm. όλε οι δικαστικέ και δικονομικέ οι πράξει να γίνονται σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι, να φεύγει γρήγορα η υπόθεση. Να φεύγει πολύ γρήγορα. Mm. Να δίνεται άμεση προτεραιότητα. Είναι από εύκολο και Εύκολο, δύσκολο θα πρέπει να τρομολογηθεί και να γίνει μέσα από τη δικαιοσύνη, διότι θα πρέπει να ξεμπερδεύονται. Διότι εάν δεν γίνεται αυτό. Αν δεν έχετε υπάρχ... εσεί την απόφαση, δηλαδή στα χέρια δεν μπορείτε να παρεύετε. Αυτό μα λέτε. Ακριβώ. Να έχουμε εμεί αμέσω τι αποφάσει έτσι ώστε να απομακρύνουμε τον κακοπή. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και του δύο. Με τι ευχέ μα. Καλό υπόλοιπο πολύ. καλοκαιριού. Να είστε καλά. Καλά να περνάτε, κύριε Φραγκάκη, στην uh, κορώνη αυτή την πολύ υπέροχη πατρίδα. Ευχαριστώ, και εσεί, κύριε Παλάση, καλέ διακοπέ. Έχετε άδεια. Θα φύγω να πάω Τίνο. Να Α, και εγώ. Να και εγώ. <laughs> <laughs> να περάσετε όμορφα. Να περάσετε Λοιπόν, πού πάμε εμεί, πάμε